Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Στην εκπομπή «Πάνω απ' όλα η υγεία μου» σήμερα θα μιλήσουμε για τα μάτια μας. Συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για την εκφύλιση της οχράς κοιλίδας στο πρώτο μέρος, όπως επίσης και για την διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, για τους διαβητικούς, δηλαδή θα δούμε τα προβλήματα τα οποία έχουν με τα μάτια τους και πώς μπορούμε αυτά να τα λύσουμε. Και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε για τον κερατόκονο, όπως επίσης για τον καταράκτη και για το λέιζερ, πώς η μυωπία θεραπεύεται μέσω των λέιζερ. Και όλες αυτές φυσικά οι διατελεστικές παθήσεις, αν έχουμε χρόνο θα μιλήσουμε και για τις παραπάνω από αυτές, εκτός από τη μυωπία. Κοντά μας έχουμε εκλεκτό προσκεκλημένο, τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι μαζί μας σήμερα. Είναι μαζί μας λοιπόν από το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας και Μικροχειρουργικής Οφθάλμικα, ο κύριος Θάνος Σουσούρας, ο οποίος είναι οφθαλμίατρος, χειρουργός, εξειδικευμένος στις παθήσεις της οχράς κοιλίδας. Καλώς ήρθατε. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Για πρώτη φορά στο στούντιο, κύριε Σουσούρα, νομίζω, στην εκπομπή τη δικιά μου. Έχω την αίσθηση, ναι. Ναι, εντάξει, κάνουμε πολλά θέματα. Κύριε Σουσούρα, τώρα, επειδή είστε και εξειδικευμένος με την οχρά κοιλίδα, τις παθήσεις της οχράς κοιλίδας και με την εκφύλιση, θα ήθελα να αρχίσουμε από αυτό το θέμα, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι είναι και μια συχνή πάθηση που ταλαιπωρεί αρκετό κόσμο. Για να πούμε βασικά τι σημαίνει η εκφύλιση της οχράς κοιλίδας. Πρώτα-πρώτα να πούμε αυτό. Ας το πάρουμε λίγο από την αρχή. Όπως τι θα πει οχρά κοιλίδα. Ναι, η οχρά κοιλίδα είναι η περιοχή με την οποία βλέπουμε καθαρά. Είναι υπεύθυνη για την καθαρή μας όραση. Αν για κάποιο λόγο η περιοχή αυτή καταστραφεί, η όραση πέφτει κάτω από το 10%. Μάλιστα. Η διακριτική ευχέρεια. Κάποιοι λένε ότι είναι το πολυτιμότερο 1,5 τετραγωνικό χιλιοστό του σώματός μας. Άρα ναι. Λοιπόν είναι μια πολύ ιδιαίτερη περιοχή που αξίζει τη σημασία που πρέπει να τη δώσουμε. Τώρα, υπάρχουν διάφορες παθήσεις της οχράς κοιλίδας, οι οχροπάθειες. Πάρα πολλές λοιπόν παθήσεις, εκ των οποίων η πιο συνηθισμένη, αυτή που μας απασχολεί περισσότερο, είναι η ηλικιακή εκφύλιση οχράς και οι δύο κύριοι τύποι της, η ξηρά και η υγρή μορφή. Η υγρή μορφή είναι πολύ πιο επιθετική, κάνει πολύ γρήγορα ζημιά στην όραση, δηλαδή μέσα σε ένα-δύο μήνες έχει κάνει μια σοβαρή ζημιά στην όραση, αλλά αντιμετωπίζεται πιο καλά με τις ενέσεις τις οποίες είμαι σίγουρος ότι θα σας ρωτήσω, εννοείται, βέβαια. Και η ξηρά μορφή είναι πολύ πιο αργή στην εξέλιξή της. Ίσως να μην έχουμε τόσες καλές επιλογές θεραπευτικές. Για την ξηρά μορφή. Υπάρχει ίσως μια καινούρια πρόταση που μόλις κυκλοφόρησε, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε πάρα πολλά δεδομένα ακόμα. Ακόμα, για να την ένα τύπου λέιζερ, το οποίο μπορεί να δώσει μερικές ανάσες, ας πούμε, στην οχρά κοιλίδα, είναι επιβραδύνει. Κάποιοι λένε και οι μελέτες ή το μηχάνημα ότι μπορεί να ζωηρέψει λίγο την οχρά. Α, μάλιστα. Ναι. Κύριε Σουσούρα, οι δύο τύποι αυτοί εξαρτώνται ίσως και από την ηλικία. Παίζει ρόλο η ηλικία για την εμφάνιση αυτών των τύπων. Για τις οχροπάθειες αυτές παίζει ρόλο η ηλικία. Ναι. Ναι, είναι σχετιζόμενη με την ηλικία η πάθηση. Και από τις δύο, από τους δύο τύπους. Και οι δύο. Και οι δύο. Ναι. Ποια εμφανίζεται σε μεγαλύτερη ηλικία. Και οι δύο ξεκινάνε περίπου μετά τα 60-65 μας. Έχει μεγάλη σημασία το γονίδιο. Ναι, παίζει ρόλο. Έχει μεγάλη σημασία επίσης οι συνήθειές μας, όπως είναι η διατροφή. Τι δεν πρέπει να κάνουμε, και η διατροφή επηρεάζεται. Ενδείκνεται η μεσογειακή δίαιτα. Έχει σημασία η διακοπή του καπνίσματος, αν κάποιος καπνίζει. Και σχετίζεται και η ηλιοφάνεια. Βλέπετε και τα γυαλιά ηλίου με την περίοδη. Είναι καλό να τα χρησιμοποιούμε, αλλά σαν μια συνήθεια ζωής, όχι για σήμερα, για αύριο. Για το καλοκαίρι που μας δηλαδή ενοχλεί πρέπει περισσότερο ο ήλιος. Από μικρή ηλικία, από τα 20-30 να φοράμε γυαλιά. Δεν σημαίνει ότι αν βγάλω οχροπάθεια και βάλω τα γυαλιά ηλίου, σταματάει το κακό φυσικά, έτσι. Πρέπει συνέχεια, ναι. Και πάλι όμως το μεγαλύτερο ποσοστό είναι το γονίδιο. Ναι, βελτιώνεται όμως με τα γυαλιά τα σκουρόχρωμα, πρέπει να είναι τα γυαλιά. Όχι, δεν βελτιώνεται. Απλά σταθεροποιείται. Αποτρέπουμε την υπεριόδη να φτάσει στην οχρά και την προστατεύουμε. Είναι σαν το δέρμα με την υπεριόδη. Αθρηστική είναι η ακτινοβολία και εκεί. Όσο περισσότερο μαζέψεις τη ζωή σου,
τόσο χειρότερα ή τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες είναι για να γίνει μια κακοήθεια. Και μιας και μιλάμε έτσι, είπα τώρα κάτι για καλοκαίρι και για ήλιο, θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι τα καλύτερα γυαλιά, η φακή, η σκουρόχρωμη ή ανοιχτό, η απορροφητική. Άσχετα είναι λοιπόν, σκουρόχρωμη. Άρα, ναι. Άρα λοιπόν αυτό που κοιτάει κανείς τα γυαλιά ήλιου μια και ένα καλοκαίρι είναι να πει στον οπτικό του να του δώσει απορροφητικά για την περίοδο κτηνοβολία. Και μετά ας διαλέξει ένα σχέδιο που του αρέσει. Α, ωραία, εντάξει, ναι. Okay, να το ξέρουμε αυτό. Άρα δεν παίζουν ρόλο τα σκούρα χρώματα, είναι λιγότερο. Δεν έχει τόσο σημασία. Τα σκούρα κάνουν μια μεγαλύτερη, η κόρη είναι λίγο πιο μεγάλη, επιτρέπει λίγο παραπάνω να μπει το φως μέσα. Αυτό που δεν πρέπει να κάνει είναι να παίρνει γυαλιά που δεν έχουν φίλτρα προστασίας. Μάλιστα, ναι. Εντάξει, καλά κάνετε και το επισημαίνετε μεγαλό, τώρα ενώπιση ναι, του καλοκαιριού, έτσι να το ακριβώς. Πούμε και αυτό. Ναι. Κύριε Σουσουρά, τώρα ξέρουμε τι προκαλεί. Είπατε ότι η κληρονομικότητα παίζει μεγάλο ρόλο για την εμφάνιση ο χρασκυλίδας. Ναι. Τι την προκαλεί, είναι η επόμενη ερώτηση, και αν μας δίνει κάποια συμπτώματα τα οποία ίσως πρέπει να μας κινητοποιήσουν για να πάμε στον οφθαλμίατρο. Τα συμπτώματα είναι το θάμβος της όρασης. Δηλαδή, σταματάει κανείς να βλέπει τόσο καθαρά, αρχίζει και βλέπει θολά. Και εγώ δεν βλέπω τώρα καθαρά. Το ότι δεν βλέπει κανείς καθαρά μπορεί να είναι πολλές οι αιτίες. Μπορεί να, είναι, να αλλάξει το γυαλί, μπορεί να έχει καταράκτη. Η οχρά όμως δίνει αυτό το σύμπτωμα. Το θάμβος. Ο γιατρός θα καταλάβει τι από όλα φταίει. Mm-hmm. Αλλά η οχρά κλέβει ευκρίνεια. Mm-hmm. Ένα άλλο που κάνει είναι ότι χάνουμε τις ευθείες. Δηλαδή, αν δούμε τα κάγκελα, ας πούμε, δεν θα είναι ευθειασμένα, αλλά κάνουν τσαλακώματα. Θα είναι στροκυλεμένα. Κύματα, ναι, κύματα, δηλαδή κύματα. Σπασίματα. Mm-hmm. Αυτό είναι επίσης ένα σύμπτωμα, λέγεται μεταμορφοψία και ένα σύνδρομο μιας αρχόμενης οχροπάθειας ή μιας προχωρημένης. Το κυρίαρχο πάντως είναι το θάμβος της όρασης. Πώς μπορούμε να διαγνώσουμε την οχρά κυλίδα, είναι πώς μπαίνει η διάγνωση. Θα πάτε στον οφθαλμίατρο, ο οποίος θα εξετάσει όλο το μάτι και θα διαπιστώσει που οφείλεται μια πτώση της όρασης. Με την απλή παρατήρηση της οχράς, με τη βιθοσκόπηση δηλαδή, μπορούμε να καταλάβουμε πολλά πράγματα. Τέλεια. Από τη στιγμή που έχουμε απορίες και ερωτηματικά, μπαίνουμε σε άλλες εξετάσεις που είναι πολύ σημαντικές. Για να διαπιστώσουμε τι ακριβώς είναι το πρόβλημα στην οχρά κοιλίδα. Μάλιστα. Δηλαδή, έχουμε την φλουραγγιογραφία ή την αγγιογραφία με εμπλέτηση Ινδοκεανής, άλλο σκιαστικό με λίγα λόγια, στο οποίο κάνουμε μια ένεση στο χέρι. Αυτό με την κυκλοφορία του αίματος σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα φτάνει στο μάτι και τραβάμε εμείς ένα φιλμάκι για το πώς γίνεται η πλήρωση των αγγείων του ματιού με αυτό το σκιαστικό. Είναι μια διαγνωστική τεχνολογία και μας οδηγεί στην αιτία των προβλημάτων. Λέμε αυτό το μάτι έχει αυτό. Πολύ χρήσιμη επίσης είναι μια τομογραφία, η OCT. Ναι. Η OCT είναι τομογραφία, οπτική τομογραφία και κάνει φέτες όπως κάνουν όλες τις τομογραφίες στην οχρά κοιλίδα και μας δείχνει τι γίνεται μέσα. Έχει είδημα, δεν έχει, τι βλάβες έχει, όλα αυτά. Είναι μια πολύ απλή μέθοδος γιατί δεν βάζουμε σκιαστικό σε αυτήν και πολύ γρήγορα μπορούμε να πάρουμε ένα σκανάρισμα της οχράς και να δούμε, να έχουμε πάρα πολύ μεγάλη πληροφορία για το τι συμβαίνει. Πρέπει να ομολογήσω ότι γενικά στο Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας και Μικροχειρουργικής Οφθάλμικα η τεχνολογία είναι πολύ προχωρημένη και έχετε όλα τα μέσα προκειμένου να κάνετε την καλύτερη διάγνωση αλλά και τη θεραπεία, κύριε Σουσουρά. Προσπαθούμε να έχουμε την αιχμή της τεχνολογίας. Ναι, ισχύει αυτό. Λοιπόν, τώρα, θεραπεία της οχράς κοιλίδας. Μπορούμε να τη θεραπεύσουμε, κύριε Σουσουρά, την οχρά κοιλίδα. Εδώ και αρκετά χρόνια έχουμε προτάσεις και αυτό είναι κάτι πολύ, πολύ σημαντικό. Δηλαδή, η οχροπάθεια της υγράς μορφής. Η οποία, όπως είπα πριν, είναι μια καταστροφική για την ευκρίνεια της όρασής μας πάθηση, σταματάει με τις ενέσεις. Τέλεια. Είναι ενέσεις που γίνονται μέσα στο μάτι και με αυτό ελέγχουμε την κατάσταση. Βέβαια, χρειάζονται να γίνουν πολλές ενέσεις. Και δυστυχώς, πόσες ενέσεις το χρόνο πρέπει να κάνει ένας ασθενής προκειμένου. Αυτή την ερώτηση την απαντάω νομίζω σε όλους τους ασθενείς. Και έχω τώρα όσους ασθενείς. Είναι η πρώτη ερώτηση που δέχομαι πόσες ενέσεις γιατρέ θα κάνει. Γιατί λέτε πολλές, γι' αυτό τώρα πολλές. Το. Ακούγεται ανατριχιαστικό σαν ένεση στο μάτι. Στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο τρομερό. Ακούγεται πολύ χειρότερο από ότι είναι στην πραγματικότητα. Ναι, ναι, γιατρέ, το ξέρω. Λοιπόν, η απάντηση είναι πάντα ότι δεν ξέρω πόσες. Κανείς δεν ξέρει πόσες. Έχει σημασία το πώς ανταποκρίνεται στο μάτι στη θεραπεία. Υπάρχουν κάποιοι λίγοι τυχεροί άνθρωποι που με 4-5 ενέσεις λύνουν το προβλήματά τους. Τέλεια. Οι περισσότεροι θέλουν πολύ παραπάνω από αυτό το νούμερο. Να υποθέσετε ότι ένας μέσος όρος είναι 12 ενέσεις τα επόμενα 2 χρόνια που ακολουθούν ανάλογα με μια τέτοια πάθηση. Φανταζόμουν περισσότερες, πώς θα λέγατε. Στην αρχή ξεκινάνε ένα μήνα, αλλά μετά όσο ελέγχεται η κατάσταση αρχίζουμε και μεγαλώνουμε τα διαστήματα μεταξύ των ενέσεων μέχρι να φτάσουμε στους 3-3,5 μήνες και εκεί δοκιμάζουμε τη διακοπή. Βέβαια. Φυσικά υπάρχει πάντα πιθανότητα να ξαναρχίσουμε τις ενέσεις γιατί μπορεί να υποτροπιάσει η πάθηση. Σωστά. Είναι μια χρόνια πάθηση και θέλει υπομονή. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να τονίσουμε σε αυτούς που βρίσκονται σε αυτή τη διαδικασία των ενέσεων.
δεν είναι κάτι που περνάει σε ένα-δύο μήνες. Θέλει υπομονή, είναι ένας μαραθώνιος. Και είναι μια δύσκολη τελικά πάθηση. Ναι. Είναι συχνή, κύριε Σουσούρα. Είναι αρκετά συχνή. Η εκφύλιση της οχράς κυλίδας, γιατί ακούγεται τελευταία όλο και περισσότερο. Ακούγεται όλο και περισσότερο. Κάποια χρόνια που κάνουμε τις εκπομπές δεν ήταν τόσο γνωστή, αλλά τώρα βλέπω ότι είναι συχνό το φαινόμενο. Πριν από πολλά χρόνια, όχι πάρα πολλά, αλλά αρκετά χρόνια, δεν είχαμε καμία θεραπευτική πρόταση. Δεν είχαμε, ναι, αυτό. Έχανε ο άνθρωπος την όρασή του, την κεντρική του όραση και σταματούσε να ασχολείται πια. Ναι. Μάλλον γι' αυτό αυτός δεν βλέπει καλά, έχει αδύναμα μάτια, τελειώσαμε με αυτόν και δεν ασχολείται κανείς με αυτόν. Αλλά εφόσον μπήκαμε πλέον σε θεραπευτικά πρωτόκολλα και κρατάμε όραση για τον κόσμο, γι' αυτό έχουν αρχίσει και ακούγονται πολύ αυτές οι ενέσεις. Είναι πολύ ο κόσμος που κάνει ενέσεις. Οι λεγόμενες ενδοϊαλοειδικές ενέσεις, έτσι, είναι και δύσκολες να τις πούμε. Μπαίνουν δηλαδή μέσα στην κοιλότητα του ματιού. Και εκεί ελευθερώνουμε με την ένεση το φάρμακο. Αυτό το φάρμακο τώρα διατηρεί τα επίπεδά του και τη δραστικότητά του για κάποιες μέρες. Στο μήνα συνήθως αδυνατίζει η δράση του, οπότε πρέπει να ξαναβάλουμε καινούριο φάρμακο. Και γίνεται μία μάχη μεταξύ της πάθησης, της νεοαγγείωσης που έχει ο χρας στην υγρά μορφή και του φαρμάκου με λίγα λόγια. Το ένα θέλει να αναπτυχθεί και εμείς θέλουμε να το κάνουμε, να το περιορίσουμε, να το κάνουμε να μαραθεί την νεοαγγείωση. Ωραία. Τώρα, οι ενέσεις αυτές πρέπει να πούμε όμως ότι γίνονται από εξειδικευμένο γιατρό. Ναι. Δηλαδή πρέπει να είναι εξειδικευμένος αυτός ο οποίος θα κάνει τις ενέσεις αυτές, όπως είστε και εσείς, όπως λέμε τώρα, εξειδικευμένος και στις παθήσεις σίγουρα και του αμφιβλίου του ειδούς. Το κυριότερο δεν είναι τεχνικά η ένεση, θα έλεγα ότι είναι κάτι σχετικά απλό. Χρειάζεται μια συγκεκριμένη αποστήρωση, ένας χώρος, εν πάση περιπτώσει, διαμορφωμένος για ενέσεις. Περισσότερο χρειάζεται εξειδίκευση στην παρακολούθηση, στην απόφαση πότε να ξαγεννήσεις, πότε να συνεχίσεις, πότε να σταματήσεις, σε ποια διαστήματα θα γίνουν. Στην αρχική διάγνωση θέλει εξειδίκευση, γιατί είναι αρκετές οι περιπτώσεις που μπορεί να κινηθείς με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια συγκεκριμένη υποειδικότητα σήμερα στην οφθαλμολογία, η οποία λέγεται παθολογία του αμφιλιστροειδούς και περιλαμβάνει αυτά τα οποία συζητάμε τώρα. Ωραία, πολύ ωραία. Άρα λοιπόν η θεραπεία υπάρχει. Ναι, είναι μια. Η οποία χρειάζεται πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, υπομονή και φυσικά από τον ασθενή περισσότερο. Υπομονή, ναι. Ναι, υπομονή και φυσικά υπάρχει βελτίωση. Οι άνθρωποι συνήθως συνεχίζουν γιατί βλέπουν αποτέλεσμα άμεσα. Πολύ ωραία. Δηλαδή με το που κάνουν και είναι απογοητευμένοι γιατί η όραση πέφτει συνέχεια, με το που κάνουν την πρώτη ένεση, μέσα σε 10 μέρες βλέπουν ήδη ότι σηκώνεται η όραση. Ναι. Επομένως αυτό τους δίνει κουράγιο. Το ζητούμενο είναι, θα έλεγα, μετά από τις 5-6 ενέσεις τις πρώτες που σταθεροποιείται η όραση σε ένα υψηλότερο επίπεδο, τότε αρχίζουν και μπαίνουν σκέψεις πότε θα σταματήσουμε. Μάλιστα. Εκεί αν σταματήσουμε μπορεί να είναι πρόημο και μπορεί να πάμε πίσω τη θεραπεία. Εκεί θέλει μια υπομονή να κρατήσουμε τα πρωτόκολλα τα οποία υπάρχουν και ξέρουμε πώς θα χειριστούμε το ρυθμό των ενέσεων. Κύριε Σουσούρα, θέλω να πάμε λίγο τώρα στο διαβήτη, γιατί δυστυχώς, πολλοί κόσμος πάσχει από το διαβήτη, από το σακχαρώδη διαβήτη. Διαφόρων τύπων ξέρουμε ότι είναι ο σακχαρώδης διαβήτης. Επηρεάζει και τα μάτια μας μέσω της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας. Θέλω να μας πείτε τι σημαίνει διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια και σιγά σιγά να πούμε αν επηρεάζει γενικά όλους τους τύπους του διαβήτη. Ναι. Και τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Επηρεάζει όλους τους τύπους του διαβήτη. Όλους τους τύπους. Το ζάχαρο είναι μια μικροαγγειοπάθεια. Χτυπάει τα αγγεία. Και χτυπάει τα αγγεία του μεγέθους του ματιού. Άρα λοιπόν προκαλεί πολλά προβλήματα στα μάτια. Ο χρόνος στον οποίο ξεκινούν τα προβλήματα δεν είναι συγκεκριμένος. Αρχίζει από τα 5 χρόνια, αλλά μετά τα 10 χρόνια αυξάνεται πολύ η συχνότητα με την οποία βλέπουμε μάτια με διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια. Καθοριστικό φυσικά είναι η ρύθμιση του ζαχάρου. Μπορούμε να την εμποδίσουμε, κύριε Σουσούρα. Όσο πιο καλά ρυθμίζει κανείς το ζάχαρο, τόσο λιγότερο ανακατεύονται οι οφθαλμίατροι με τα μάτια του. Μάλιστα. Επομένως, άρα και η ρύθμιση παίζει ρόλο σε όλα τα αγγεία και φυσικά, και στα μάτια. Δεν έχει νόημα να κάνουμε εμείς θεραπείες. Μάλλον χάνουμε την ουσία να κάνουμε εμείς θεραπείες και το ζάχαρο να ξεφεύγει. Φυσικά. Εννοείται. Άρα λοιπόν σαμποτάρει ο ασθενής τον ίδιο τον οργανισμό, το ίδιο το μάτι. Θέλουμε λοιπόν βοήθεια. Όσο πιο καλά το ρυθμίζει το ζάχαρο, τόσο πιο αργά έρχονται τα ευρήματα και τα προβλήματα κατ' επέκταση. Ναι. Τώρα πάμε λίγο στη θεραπεία της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας. Είπαμε είναι μια πάθηση ταλαιπωρεί τους ανθρώπους που έχουν σακχαρώδη διαβήτη, όταν παραμελούν φυσικά τη ρύθμισή του. Πώς θεραπεύεται αυτό? Ήθελα να κάνω μια μικρή πανεθεσούλα, ότι όποιος είναι διαβητικός, ανά έτος πρέπει να κοιτάει τα μάτια του σε ρουτίνα. Όταν λοιπόν παρουσιαστούν τα πρώτα ευρήματα από τα μάτια, τότε θα πάρει νέες οδηγίες από τον οφθαλμίατρο για το πόσο συχνά θα πηγαίνει και θα βλέπει.
Υπάρχουν λοιπόν πολλές εξετάσεις, οι οποίες είναι πάλι αυτές που αναφέραμε, η τομογραφία συνοχής, η OCT δηλαδή, και η αγγιογραφία, που μας δίνουν όλα τα ευρήματα, σε τι κατάσταση βρίσκεται η διαβητική εμφυροειστοδοπάθεια. Και μετά μπαίνουμε στις θεραπείες. Η θεραπεία μέχρι πριν από λίγα χρόνια, μέχρι τη στιγμή που βγήκαν οι ενέσεις, ήταν τα lasers. Αυτή τη στιγμή οι ενέσεις έχουν πάρει τον πρώτο ρόλο. Α, και σε αυτό το θέμα. Φυσικά. Άρα συνδυάζονται αυτές οι ενέσεις. Οι ενέσεις είναι το ίδιο φάρμακο, το οποίο, ας το πούμε, επισκευάζει τα αγγεία τα οποία πάσχουν από το διαβήτη, και έτσι σταματώνει οι αιμορραγίες ή ελαττώνονται οι αιμορραγίες, ελαττώνται το οίδημα και κατ' επέκταση το μάτι βλέπει καλύτερα. Άρα έχουμε πάλι τις ενέσεις, πάλι με τους ίδιους ρυθμούς, πάλι με πολλή υπομονή. Σταθεροποιούνται και εδώ τα πράγματα μετά από κάποια χρόνια, όταν είναι τυπικός ο ασθενής και όταν οι ενέσεις γίνονται στο σωστό χρόνο. Εδώ εξακολουθεί να υπάρχει το λέιζερ. Θα ήθελα να το ρωτήσω και αυτό, γιατί εξακολουθεί ακούγεται ότι βοηθάει και αυτό στη θεραπεία. Το λέιζερ βοηθάει και αυτό και έχει τη θέση του στη θεραπεία και κάλλιστα μπορεί να γίνει συνδυασμός και των δύο. Πολύ ωραία. Ναι. Άρα έχουμε όπλο και για αυτούς τους ανθρώπους. Τονίζω ότι οι διαβητικοί καταλήγουν τυφλοί μόνο όταν δεν ελέγχουν το ζάχαρό τους και δεν επισκέπτονται τον οφθαλμίατρο. Όλοι οι υπόλοιποι που είναι τυπικοί κρατάνε την όρασή τους. Πολύ ωραία. Τα προβλήματα που μπορεί να συναντήσει κανείς από το ζάχαρο είναι πολύ μεγάλα στα μάτια. Έχουν μάτια κομματιασμένα στην πραγματικότητα. Αλήθεια. Από το ζάχαρο και να μην μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Δεν μπορείτε να βοηθήσετε. Με αποκολλήσεις αμφιβληστροειδούς και αιμορραγίες μέσα στην αλλουδική κοιλότητα και με γλαύκωμα ακόμα. Δηλαδή βγάζει πολλά προβλήματα ένα παραμελημένο διαβητικό μάτι. Ναι. Το οποίο φυσικά σημαίνει και παραμελημένο διαβήτη, δηλαδή αρρύθμιστο. Άρα το κλειδί είναι η ρύθμιση, αυτό το λένε και όλοι φυσικά οι διαβητολόγοι. Ναι, ναι, ναι. Και εσείς, το οποίο επηρεάζει φυσικά τα αγγεία και ιδιαίτερα τα μάτια. Μπορεί να οδηγηθεί κάποιος, κύριε Σουσούρα, με προβλήματα και σε εγχείρηση? Ναι, βέβαια, φυσικά. Σε ποιες περιπτώσεις? Υπάρχουν εγχειρήσεις πολύ εξειδικευμένες, οι οποίες μπορούν να ωφελήσουν πολύ ένα διαβητικό. Αναφέρομαι στα μάτια, φυσικά. Ναι, 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 βέβαια. Όταν έχει πολλαπλές αιμορραγίες μέσα, κάποια στιγμή οι αιμορραγίες αυτές δεν τον αφήνουν να δει. Και τις πρώτες φορές καθαρίζει μόνο το μάτι, αλλά μετά από 1-2-3 φορές δεν καθαρίζει ξανά. Ναι. Μπορεί να οδηγήσουν ακόμα αυτές οι παραμελημένες διαβητικές αμφιβληστροειδοπάθειες ακόμα και σε αποκόλληση αμφιβληστροειδούς. Αυτό είναι το δύσκολο. Εκεί λοιπόν θέλει εξειδικευμένο οφθαλμίατρο που να κάνει αυτές τις ίδιες, αυτές τις συγκεκριμένες επεμβάσεις, για να ξαναφέρει τα πράγματα σε μια λειτουργική κατάσταση, γιατί μετά το μάτι τελειώνει την καριέρα του. Πάρα πολύ δύσκολα. Λοιπόν, πριν κλείσουμε το πρώτο μέρος, θέλω να πούμε λίγο και για τις λάμψεις ή τις φωταψίες, όπως λέγονται, ή αυτά τα μυγάκια γενικά. Φεύγουμε τώρα λίγο από το διαβήτη. Ναι. Αυτά τα μυγάκια τα οποία βλέπουμε, τα έχω δει και εγώ, και αυτά που χάνουμε, βλέπουμε ότι έχουμε μπροστά μας, ας πούμε, μυγάκια. Χάνουμε το... βλέπουμε κανονικά, αλλά... Κοιτάξτε, όποιος είναι παρατηρητικός τα βλέπει αυτά. Ναι. Αυτά είναι ορατά, σε ανοιχτό φόντο, δηλαδή όταν έχουμε φωτισμό μεγάλο στον ουρανό, στη θάλασσα. Ακριβώς. Εκεί και τα εγώ έτσι το είχα νιώσει. Και θέλω να ρωτήσω για αυτό, τι σημαίνει. Αυτά λοιπόν, κοιτάξτε, η κοιλότητα του ματιού γεμίζει από ένα ζελέ, το υαλοειδές. Ναι. Αυτό έχει ένα σκελετό. Ναι. Αυτός ο σκελετός θεωρητικά είναι διαφανής, αλλά καμιά φορά χάνει την διαφάνειά του και αφήνει αυτά τα πραγματάκια να αιωρούνται στην πραγματικότητα μέσα στο μάτι. Είναι κομμάτια από το υαλοειδές, με λίγα λόγια, τα οποία δεν είναι τόσο διαυγή. Όπως περνάει το φως λοιπόν, ρίχνουν σκιά και γίνονται αντιληπτά, σαν να είναι μύγες που πετάνε μπροστά από το μάτι. Ναι, ή κάτι σκουπιδάκια τέλος πάντων. Ναι, ακριβώς, αυτό, ναι. Δεν είναι κάτι τραγικό, θα έλεγα είναι μέσα στην πορεία της ζωής μας. Δηλαδή, είναι συνηθισμένο με λίγα λόγια. Και ηλικιακά, όπως καταλαβαίνω, εμφανίζεται. Ναι. Από εκεί και πέρα, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι οι λάμψεις. Ναι. Λάμψεις, δηλαδή, τι θα σας πω, σαν αστραπές, ας πούμε, κάπως έτσι. Το υαλοειδές, όταν φτάνουμε σε μια ηλικία στα 60 και πάνω, έχει την τάση να αποκολλάται από το τείχομα, από τον αμφιλιστροειδή. Κατά τη διάρκεια της αποκόλλησης αυτής του υαλοειδούς, είναι άλλη, τονίζω, η αποκόλληση του υαλοειδούς και άλλη του αμφιλιστροειδούς. Το υαλοειδές λοιπόν είναι το ζελέ που ξεκολλάει από το τείχωμα και μπορεί ξεκολλώντας να κάνει ρογμές στον αμφιλιστροειδή. Μάλιστα. Εάν κάνει ρογμές στον αμφιλιστροειδή και σκισίματα, αυτά μπορούν να δώσουν μετά αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, που είναι η σοβαρή πάθηση, η οποία καταλήγουμε πάλι σε αυτούς τους καλούς κυρίους που κάνουν τις αποκολλήσεις και τις επανακολλήσεις. Ναι.
δύσκολη. Το σημαντικό λοιπόν είναι εκεί, ότι όταν ξεκολλάει ο φλιστροειδής, συνήθως έχουμε λάμψεις. Α, λάμψεις, τι λάμψεις τώρα, όχι. Σαν να μας βγάζουν φωτογραφία με φλας. Α, ναι, είναι έτσι. Πολύ έντονες αυτές. Ναι. Θα το καταλάβουμε το δηλαδή ότι έχουμε πρόβλημα. Αλλά δεν είναι τώρα μία σποραδική, πρέπει να έχει 4, 5, 10 σε μια μέρα να καταλάβει ότι κάτι γίνεται με στο μάτι. Την ημέρα. Ναι, ναι, ναι. Πολλές την ημέρα. Ναι. Λοιπόν, λάμψεις. Αυτό που συμβαίνει είναι το ζελέ, όπως πάει να ξεκολλήσει, τραβάει τον αμφιλιστροειδή λίγο. Ναι. Ο αμφιλιστροειδής, επειδή είναι οπτικός χιτώνας, μιλάει μια γλώσσα, τη γλώσσα του φωτός. Ό,τι τον ενοχλεί, με φως θα μιλήσει. Ναι. Άρα λοιπόν, όταν βλέπουμε λάμψεις, σημαίνει κάτι ενοχλεί τον αμφιλιστροειδή. Και πρέπει εμείς να βάλουμε σταγόνες, να ανοίξουμε την κόρη για να εξετάσουμε το εσωτερικό του ματιού, να δούμε τι γίνεται. Mm-hmm. Το κακό σενάριο είναι να έχουμε ένα σκίσιμο στον αμφιλιστροειδή. Ναι. Εάν δεν έχει δώσει αποκόλληση, θεραπεύεται μάλλον εύκολα, ναι, γιατί περιχαρακώνουμε το σκίσιμο με λέιζερ και δεν το αφήνουμε να επεκταθεί. Τέλει. Και το κακό τελειώνει εκεί και γλιτώνει την εγχείρηση. Ναι. Άρα σε αυτές τις περιπτώσεις που έχουμε ξαφνικά πολλά μυγάκια και πολλές λάμψεις, μία έγκαιρη εξέταση και μία έγκαιρη πιθανή θεραπεία με λέιζερ μπορεί να γλιτώσει την εγχείρηση. Γιατρέ, θέλω να σας ρωτήσω πόσο συχνά πρέπει. Ας πούμε, είναι καλοκαίρι τώρα, το γίνεται αυτό μια, δύο φορές, τρεις, τέσσερις. Τα μυγάκια, όχι λάμψεις. Τα μυγάκια θα γίνουν μια-δύο φορές στη ζωή μας θα γίνουν. Α, ναι. Ναι, όταν ξεκολλάει το ζελέ. Μόλις ξεκολλήσει το ζελέ, τελειώνει η αιτία που γίνονται όλα αυτά. Και δεν κάνουμε κάτι γι' αυτό. Και δεν κάνουμε τίποτα. Ωραία. Τα μυγάκια πριν από τα 60, είναι απλά αυτό που λέγαμε πριν από το σκελετό του υαλοειδούς, κάποια κομμάτια που δεν έχουν τέτοια διαφάνεια. Και δεν χρειάζεται θεραπεία ούτε να δούμε τον γιατρό μας. Ωραία. Το δύσκολο όμως είναι οι λάμψεις. Εκεί λοιπόν που έχουμε συναγερμό είναι ξαφνικά λάμψεις με μυγάκια. Πολλά μυγάκια, όχι αυτά τα συνηθισμένα. Άρα βγαίνουν πολλά μυγάκια, βγαίνουν λάμψεις, πρέπει να εξεταστεί κανείς. Ωραία. Και είπαμε ότι μπορεί να είναι η αποκόλληση. Μπορεί να είναι, ναι, το πιθανότερο δεν θα είναι το κακό σενάριο, θα είναι κάποια από τα άλλα τα σενάρια. Μάλλον δεν θα έχει τίποτε το μάτι, θα του δώσουμε μερικές οδηγίες και θα ηρεμήσει η κατάσταση. Ναι. Αν χρειάζεται αλλά πρέπει λέιζερ, να επισκεφτούμε για τρόπο οπωσδήποτε. Γιατί στην μπορεί να έχει αυτή, ένα σκίσιμο να πρέπει να κάνουμε ένα λέιζερ και να γλιτώσουμε μια βαριά εγχείρηση. Ωραία, την επόμενη. Ναι, 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 ναι. Εντάξει, τώρα να πούμε και δύο λόγια για το κερατόκονο. Σας έχω κουράσει, το ξέρω, αλλά θα δεν πάμε πειράζει, στο δεύτερο μέσα από άλλα θέματα. Για το καταράκτη θα πούμε και για τη διόρθωση της μοιοπίας μέσω λέιζερ. Να πούμε λίγο για το κερατόκονο. Τι είναι ο κερατόκονος, κύριε Σουσούρα, και τι προβλήματα λοιπόν, δημιουργεί. Ο κερατόκονος είναι μια πάθηση του κερατοειδούς, που είναι το μπροστινό κομμάτι του ματιού. Mm-hmm. Λοιπόν, εδώ είναι μια εκφυλιστική πάθηση και ο κερατοειδής δεν έχει τις συνηθισμένες εντοχές που έχει ένας κανονικός κερατοειδής. Αρχίζει και γίνεται κονικός το σχήμα. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν κάνει το μάτι να βγάζει μεγάλους αστιγματισμούς, μεγάλες μοιοπίες και να επιδεινώνονται όλα αυτά πολύ γρήγορα και συνεχόμενα. Υπάρχει ηλικία που εμφανίζεται ο κερατόκονος? Σε παιδιά. Έρχεται σε νέους ανθρώπους. Σε νέους μετά ανθρώπους. Τα 40 σταθεροποιείται. Επομένως, ό,τι σε αυτούς τους ανθρώπους γίνεται σε νέες ηλικίες. Είναι συχνό αυτό, κύριε? Είναι αρκετά συχνό. Έχει ένα 2% μια αρκετά συχνότητα. Ναι. Περίπου. Mm-hmm. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όταν διαπιστωθεί αυτό, θα πρέπει να σταθεροποιηθεί ο κόνος για να μπορούμε να αποφύγουμε αυτή την περαιτέρω εξέλιξη. Mm-hmm. Υπάρχουν τεχνολογίες, υπάρχουν. Μια αναδιασύνδεση του καλαγόνου, το CCL, είναι μια τεχνολογία η οποία ενισχύει τον κερατοειδή και διατηρεί το φυσιολογικό του σχήμα ή σταματάει, εν πάση περιπτώσει, να παίρνει αυτό το κονικό σχήμα, mm-hmm, που είναι το παθολογικό. Τώρα, δίνει κάποια συμπτώματα? Αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ για τον κερατόκονο. Γιατί είπατε θολή ότι είναι μια όραση πάθηση πάλι που εμφανίζεται και σε νέα άτομα. Άρα λοιπόν να το πούμε. Θολή όραση. Θολή όραση. Αρχίζει και ανήσει, βλέπει θαμπά. Ναι. Μεγαλώνει μοιοπία, μεγαλώνει αστιγματισμό συνέχεια, δηλαδή κάθε 3-4 μήνες πριν αλλάζει γυαλιά. Α, και αυτό παίζει ρόλο. Ναι, όπως σημαίνει ότι κάτι αλλάζει με τον αστιγματισμό και τη μοιοπία λόγω του σχήματος που παίρνει ο κερατοειδής. Όταν λέτε μικρή ηλικία, κύριε Σούρα, πότε εννοείτε? 16, 17, 18, 20. Πόσο μικρή ηλικία, από τέτοια ηλικία αρχίζει ο κερατόκονος. Άρα λοιπόν πρέπει να το προσέξουν αυτό και οι γονείς και τα παιδιά και να είναι έτσι. Αυτό που έχει σημασία στην πάθηση αυτή είναι να αποκλειστεί κερατόκονος σε έναν άνθρωπο που έχει μοιοπία και ετοιμαζόμαστε να του κάνουμε λέιζερ. Για την αντένδειξη για το λέιζερ. Πώς γίνεται αυτό? Με τις εξετάσεις που κάνουμε πριν. Με διαγνωστικές εξετάσεις, έτσι. Υπάρχουν συγκεκριμένα μηχανήματα τα οποία σκανάρουν τον κερατοειδή και μας δίνουν ακριβώς το αν υπάρχει τέτοια πάθηση ή όχι. Mm-hmm. Τώρα, να πούμε και κάποια στοιχεία και κλείνουμε το πρώτο μέρος. Για τα πλεονεκτήματα που υπάρχουν στο δικό σας το κέντρο, στην οφθάλμικα, σε σχέση με την διάγνωση και τη θεραπεία του κερατόκονου. Κοιτάξτε, υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι εξειδικεύονται σε αυτό. Ναι. Δεν είμαι εγώ ανάμεσα σε αυτούς. Εντάξει, υπάρχουν άλλοι που κάνουν αυτή τη δουλειά και μόνο αυτή τη δουλειά.
που σημαίνει ότι όταν έρθει κάποιος στην οφθάλμικα και διαπιστωθεί ότι έχει κάτι τέτοιο, θα γίνει εσωτερική αλλαγή και θα πάει στον άνθρωπο με τον οποίο ασχολείται με αυτό το πρόβλημα για να αντιμετωπιστεί και θα ακολουθήσει με μεγαλύτερη εξειδίκευση. Ναι, την κατάλληλη τεχνική, γιατί βλέπω ότι γενικά έχετε πολλά εδώ πέρα, πολλούς τρόπους αντιμετώπισης. Είναι εξειδικευμένο. Το σκεπτικό της εταιρείας αυτής είναι αυτό. Δηλαδή, έχουμε υποειδικότητες και ο καθένας κάνει το κομμάτι του ματιού με το οποίο είναι εξειδικευμένο. Εσείς είστε συμπαθείς ο Χαρασκελίδας και το διαβήτη. Παθολογία αμφιλιστροειδή. Αμφιλιστροειδή. Λοιπόν, εντάξει. Άρα λοιπόν ο κερατόκονος είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά θεραπεύεται. Μπορεί να σταματήσει. Μπορεί να σταματήσει. Να μην ξεχνάμε ότι αν δεν σταματήσει εγκαίρως με αυτή την τεχνολογία, την απλή που είπαμε, οδηγείται σε μεταμόσχευση ένας άνθρωπος πιθανόν με τον κερατόκονο. Κερατοειδούς, έτσι. Και εκεί υπάρχουν πάλι λύσεις. Υπάρχουν δηλαδή μοσχεύματα, υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν τις μεταμοσχεύσεις όταν χρειαστεί να γίνουν αυτές. Ναι, είναι δύσκολες. Κερατοπλαστική, από ό,τι θυμάμαι, είχαμε κάνει το θέμα αυτό παλιότερα. Λοιπόν, θα σας ξεκουράσω λίγο. Θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα πάμε μετά στο δεύτερο μέρος, στον καταράκτη, να πούμε και κάποια νεότερα δεδομένα σε σχέση με τον καταράκτη. Όπως επίσης είπαμε και στη διόρθωση της μοιοπίας με λέιζερ. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί, λοιπόν.